Γεια σας φίλοι μου, γεια σας καλά μου παιδιά, γεια σας λάτρεις των πουλιών και όχι μόνο. Λέω λάτρεις των πουλιών για να γίνεται καλύτερα η μετάφραση. Γιατί πουλιατζίδες, αυτή η λέξη δεν μπορεί να μεταφραστεί από τα ελληνικά στα αγγλικά. Έτσι, δεν έχουν τέτοιες λέξεις εκεί στην Αγγλία, είναι πολύ πίσω ακόμα στη γλώσσα. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για τα στραβά πόδια των πουλιών. Αιτία και αφορμή για αυτό το βίντεο είναι ο ποιος άλλος, ο Αλέξανδρος, ο Τσορουκίδινο Πόντιος, ο οποίος μου έστειλε ένα email, ένα link, το οποίο με παρέπεμπε κάπου σε ένα site το οποίο είχε κάποιες φωτογραφίες με ένα πουλάκι το οποίο είχε στραβά πόδια. Βέβαια, έχω κάνει κάνα 2-3 βίντεο με αυτό το θέμα παλιότερα. Ας κάνουμε ακόμα ένα πιο φρέσκο, τώρα που ανακτήθηκε και το κανάλι μου, να μπούμε έτσι λίγο πιο δυνατά, να ξεκινήσουμε να κάνουμε βίντεο με μικροφωνάκι καινούριο εδώ πέρα, να πούμε, να ακούγεται καλύτερα ο ήχος. Τι γίνεται όταν ένα πουλί, ή μάλλον γιατί ένα πουλί γεννιέται με στραβά ποδαράκια? Υπάρχουν 2-3 λόγοι. Ο πρώτος είναι γενετικός, έτσι, λάθος γενετικής εντολής. Ο δεύτερος είναι αιμομιξία, όταν θα βάλεις δηλαδή αδερφάκι με αδερφάκι, πατέρα με παιδάκι, μάνα με παιδάκι. Δεν συμβαίνει πάντα αυτό, αλλά αρκετές φορές συμβαίνει όμως. Και ο τρίτος λόγος είναι, ειδικά στους μικρούς νεοσούς, όταν δηλαδή σε μια φωλιά θα έχουμε 5 πουλάκια, το πιο μικρό, άμα προσέξετε, κάθεται κάτω-κάτω. Και είναι πιο δύσκολο να ταϊστεί και πλακώνεται από τα άλλα, τα αδερφάκια του, τα μεγαλύτερα. Πολλές φορές μπορεί να πιαστεί το λιχάκι του στο νήμα της φωλιάς ή στο βαμβάκι, αναλόγως τι βάζεται στη φωλιά, και να μείνει έτσι. Δηλαδή να πατιέται και από τα αδερφάκια του και να μην μπορεί να το βγάλει, και επειδή είναι πολύ ευαίσθητα τα ποδαράκια των νεοσών, να πάρει αυτή τη μορφή το πόδι του και να μείνει έτσι, να μεγαλώσει και να είναι το πόδι του έτσι. Μπορεί επίσης από ένα απλό πλάκωμα, μπορεί να έχει σε μια παράξενη θέση το πόδι του, να το πλακώνουν τα άλλα τα πουλιά και να μείνει έτσι. Για κάποιες μερούλες, μεγαλώνοντας το πουλάκι, το πόδι του θα αποκτήσει αυτή την κλίση. Έχω δείξει, όπως είπα και 2-3 βίντεο, τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να βρούμε κάποιους νάρθηκες, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να ψάξουμε πολύ καλά και να το παραγγείλουμε από το εξωτερικό. Εδώ στην Ελλάδα θα βρούμε πολύ δύσκολα νάρθηκες. Μα πάρα πολύ δύσκολα. Γιατί σε κάποια φάση χρειάστηκα κι εγώ και δεν μπόρεσα, παιδιά, να βρω. Και αναγκάστηκα να κάνω ένα δικό μου αυτοσχέδιο νάρθηκα. Τον οποίο θα γράψω κάτω ένα link βίντεο να μπείτε να το δείτε πώς το έκανα. Στο σημερινό βίντεο θα δείξουμε έναν άλλον τρόπο, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός και αυτός και ίσως και πιο εύκολος και νομίζω μου φάνηκε και πιο πρακτικός. Έτσι, πάμε να δούμε το βίντεο και να δούμε αναλυτικά τι μπορούμε και τι πρέπει να κάνουμε για να βοηθήσουμε το πουλάκι, ούτως ώστε να επανέλθουν τα στραβά ποδαράκια τους στην κανονική και φυσιολογική του μορφή για να ζήσει τα επόμενα χρόνια του ευτυχισμένο. Θα προσέξουμε εδώ στην πρώτη φωτογραφία σε πόσο άθλια κατάσταση είναι τα ποδαράκια του. Αυτό το πουλάκι έτσι μεγάλωσε και έτσι θα συνεχίσει να ζει και να μεγαλώνει μέχρι το τέλος της ζωής του, αν δεν επέμβουμε και δεν κάνουμε κάποιες κινήσεις. Θα του είναι δηλαδή δύσκολο για την υπόλοιπη ζωή του. Θα επιβιώσει βέβαια, αλλά δύσκολα. Και πολύ δύσκολα θα αμυνθεί από κάποιο αρπακτικό. Να το δούμε λίγο σε μεγέθυνση με zoom. Βλέπετε ότι το δεξί του πόδι γέρνει προς τα μέσα, ενώ το αριστερό του πόδι γέρνει προς τα πίσω.
είναι παραμορφωμένα αρκετά και θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα για να επιβιώσει αυτό το πουλί στη συνέχεια της ζωής του. Άρα πρέπει να επέμβουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε? Θα κάνουμε δύο αυτοσχέδιους νάρθικες, σαν χιονοπέδιλα είναι, έτσι, το βλέπετε. Σε αυτό το μέγεθος θα κόψουμε δύο χαρτονάκια, θα πάρουμε και ένα ζιλοτέιπ, το οποίο να μην έχει μεγάλη δύναμη στην κόλα του, να μπορεί δηλαδή να ξεκολλήσει εύκολα για να μην πληγώσουμε και ταλαιπωρήσουμε το πουλάκι όταν θα χρειαστεί να τα βγάλουμε, γιατί θα χρειαστεί αρκετές μέρες να το έχουμε έτσι μέχρι να συνηθίσει. Προσέξτε όμως, σε αυτή την περίπτωση πρέπει να το έχουμε εκτός κλουβιού, γιατί δεν μπορεί να κάτσει στα κλαδάκια. Πρέπει να το έχουμε μια βάση κλουβιού ίσια επίπεδη και να του βάλουμε τροφούλα και νεράκι εκεί πέρα, να το αφήνουμε και στο δωμάτιο να περπατάει για να συνηθίσει και να πάρει τα δάχτυλά του να πάρουν αυτή τη μορφή για να ζήσει το πουλάκι ευτυχισμένο.